Λοιπόν, να συνεχίσουμε την εκπομπή, δεύτερο μέρος, και έχουμε κοντά μας δύο καλούς φίλους που μεθαύριο ανεβάζουν μια θεατρική παράσταση, η θεατρική ομάδα που συμμετέχουν. Θα έλεγα την πρώτη μεγάλη παράσταση που κάνουν στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, διότι έχουν κάνει άλλη μια παράσταση στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου. Αλλά τώρα αυτό έχει και διάρκεια. Είναι κοντά μας λοιπόν ο κύριος Φίλιππος Κωνσταντόπουλος. Σας τον είχαμε παρουσιάσει πριν από λίγες ημέρες γιατί συμμετείχε στο φεστιβάλ το Arcadian Screening, και ο κύριος Γιώργος Μακρύς, γνωστός στην πόλη λόγω της δουλειάς του. Και βέβαια θα μιλήσουμε για τους 10 μικρούς νέγρους που πηγαίνουν στο Μαλλιαροπούλιο. Καλώς ήρθατε καταρχήν. Καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καταρχήν θέλω να μας πείτε λίγο για την θεατρική ομάδα που έχετε φτιάξει. Πώς λέγετε, πώς μπήκατε στη διαδικασία και την φτιάξατε και πώς έχουν τα πράγματα. Πολύ ωραία λοιπόν. Εμείς λεγόμαστε Δράστες. Η ομάδα είναι ομάδα ερασιτεχνικού θεάτρου. Πρωτοβρεθήκαμε μια ομάδα ανθρώπων περίπου το Φλεβάρι του 2015. Και είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε στην πόλη κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, κάτι που θα περνάμε καλά μέσα σε αυτό. Και έτσι δημιουργήσαμε αυτή την ομάδα. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τους 12 ενόρκους, όπου ήταν το πρώτο έργο που επιχειρήσαμε να ανεβάσουμε και ανεβάσαμε τελικά. Και μετά συνεχίσαμε στην πορεία με τις υπόλοιπες δουλειές μας, δύο φέτος. Πόσα άτομα έχει η ομάδα? Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να είμαστε 30 ενεργά μέλη. Τέλεια, είσαστε μια μεγάλη θεατρική ομάδα. 10 ηθοποιοί. Είσαστε πολύ μεγάλη ομάδα. Τώρα αποφασίσατε ένα έργο που είναι δύσκολο, θα έλεγα. Δύο παράλληλα. Το δύο έργα. Δύο έργα. Αυτό. Καλά, πάτε για μεγάλες επιτυχίες. Ναι. Δηλαδή βλέπω ότι πρέπει να αναλάβει κάποιος επαγγελματικά να σας σπονσοράρει, διότι δύο έργα ταυτόχρονα δεν το κάνουν ούτε επαγγελματίες. Ηθοποιοί. Το άλλο έργο είναι ένα έργο το οποίο πρόκειται, είναι του Μάικ Κέιν, σε μετάφραση της Ξένιας Καλογεροπούλου, το Αγόρι με τη Βαλίτσα. Είναι γνωστό γιατί παίζεται πανελλαδικά. Είναι θέμα, το θέμα είναι γύρω από το εφηβικό θέατρο, αλλά έχει να απευθύνει και σε μεγαλύτερη ηλικία. Αποφασίσαμε σαν δράστες εμείς τώρα με τη χορηγία του Ανοιχτού Πανεπιστημίου να ανεβάσουν παρέλια και αυτό. Αλλά αυτό θα πάει μετά τον επόμενο μήνα για το... Θα μιλήσουμε αναλυτικά τότε. Ναι. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο πώς μπαίνει στους δράστες? Πώς μπαίνει στη ζωή σας? Μπαίνει στη ζωή μας γιατί μας ζήτησε σαν ομάδα εμάς να ανεβάσουμε το έργο αυτό με τη χορηγία τους. Πολύ καλό. Και δεχτήκαμε η σκηνοθέτηση Κατερίνα που έχουμε. Κατερίνα. Γιαννίκη. Δεχτήκαμε, το παλεύουμε. Εκεί και το σημαντικό είναι στο Αγόρι με τη Βαλίτσα ότι παίζουν δύο νεαρά παιδιά που είναι μαθητές του Λυκείου. Τα ονοματά τους είναι ο Κωνσταντίνος ο Κάκαρης και η Αθανασία η Ρουσάλη, που έχουν πάρει το πρώτο επάνω τους όλο το έργο. Και είναι καλό να το πούμε και να, όταν θα ανεβεί και η παράσταση, να τους χειροκροτήσει και οι συμπολίτες. Αυτή η παράσταση θα ανέβει μετά το Πάσχα, έτσι? Όχι, θα ανέβει πότε? 23 και 24 Απριλίου. 23 και 24 Απριλίου. Μέσα στο Πάσχα ουσιαστικά. Θα το πούμε στην πορεία. Τώρα, για αυτή την παράσταση που ξεκινάει, η υπόθεση ποια είναι? Είναι ένα κλασικό έργο, είναι το έργο της Αγκάθα Κρίστη, 10 μικροί νέοι, όπως είπατε κι εσείς. Ένα έργο με πολλές δολοφονίες, με πολλούς φόνους και επισκηνής. Ουσιαστικά είναι ένα κλασικό έργο στο οποίο πρέπει ο θεατής να βρει τον δολοφόνο. Είναι διαδραστικό. Σας καθοδηγεί δηλαδή? Όχι, απλώς δεν είναι. Αλλά είναι η πλοκή της Αγκάθα Κρίστη που μέχρι τελευταία στιγμή άλλον υποκτεύεσαι, άλλος είναι και αφήνει το θεατή πάντα να είναι σε ένα ερωτηματικό μέχρι την τελευταία στιγμή. Αξίζει να πούμε κάτι για αυτή την παράσταση, για να μην το ξεχάσουμε. Η ιδέα αυτού του έργου ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι από τον Γιώργο Τζαντήλα. Ο Γιώργος Τζαντήλας είναι ηθοποιός, ήταν μάλλον
ηθοποιός ερασιτέχνης για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν σε διάφορες θεατρικές ομάδες. Ξεκίνησε, νομίζω, από τη θεατρική ομάδα του Εργατικού Κέντρου. Ναι. Μετά συνέχισε στη ΘΟΤ. Τη δεκαετία του 80 τότε, μετά την καταπολίτευση. Ναι. Και μετά από αρκετό καιρό αποχής επανήλθε στο Σανίδη, να το πούμε έτσι, με την θεατρική ομάδα του Τράστα. Φέτος θα δοκίμαζε για πρώτη φορά και τη σκηνοθεσία. Θα δοκίμαζε δηλαδή την ικανότητά του, τις δεξιότητές του στο να σκηνοθετήσει ένα έργο. Είχαμε ξεκινήσει λοιπόν την παράσταση, τις πρόβες, με συγχωρείτε για αυτή την παράσταση, κάπου 3-4 μήνες, λίγο μετά τα Χριστούγεννα. Ο Γιώργος μας άφησε και βρεθήκαμε λίγο μετέωροι. Λέμε, τι κάνουμε, συνεχίζουμε το έργο, δεν το συνεχίζουμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε πίσω, και προς τη μνήμη του και στη μνήμη του αποφασίσαμε να το συνεχίσουμε, και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και μετά το χαμό του